Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Ατσαλάκη. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Κίνας και την εμπλοκή που έχει με τα δίκτυα του δρόμου του μεταξύ, αλλά το τελευταίο σας άρθρο που έχει τίτλο «Μία νέα μορφή πολέμου στους δρόμους του μεταξύ» και δημοσιεύτηκε στο Liberal, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βγάζει με μια προσωτικοποίηση τη ζημιά που γίνεται κυρίως στο δυτικό στρατόπεδο. Όταν λέμε στο δυτικό στρατόπεδο, εννοούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέτε λοιπόν ότι με το πολυδέδαλο έτσι, σύστημα καναλιών διακίνησης των εμπαρμπάντων και των πρώτων υλών που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, έχουν διεισδύσει με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν εμπορικά ελλείμματα κάποιων δισεκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήθελα να μας πείτε τι προβλήματα δημιουργεί το εμπορικό έλλειμμα και να μας δώσετε λίγο και μια τάξη μεγέθους. Ναι, πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Για να υπάρχουν σε μια χώρα εμπορικά πλεονάσματα, θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχουν σε κάποιες άλλες χώρες εμπορικά ελλείμματα. Τα εμπορικά ελλείμματα σημαίνει ότι μία χώρα ξοδεύει παραπάνω από ό,τι εισπράττει ουσιαστικά. Άρα σημαίνει ότι για να καλύψει αυτά τα εμπορικά ελλείμματα θα πρέπει να δανείζεται. Ή σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα σε αυτή τη χώρα να μπορεί να εκτυπώνει επιπλέον χρήματα για να καλύπτει αυτά τα ελλείμματα. Τόσο όμως η εκτύπωση χρήματος, όσο και η αύξηση του δανεισμού για να καλύψεις ελλείμματα, δεν βοηθούν στην ισορροπία της οικονομίας, διότι οι παραγόμενες ποσότητες θα πρέπει να εισάγονται και δεν παράγονται στην ίδια τη χώρα και επιπλέον υπερχρεώνει τη χώρα με δάνεια τα οποία δεν τοποθετούνται στην ανάπτυξη υποδομών και στην ανάπτυξη ίδιας της χώρας, αλλά ουσιαστικά δάνεια με τα οποία φεύγουν κεφάλαια έξω στις χώρες που έχουν πλεονάσματα και αναπτύσσονται αυτές οι χώρες που έχουν τα πλεονάσματα, καθώς βρίσκουν κεφάλαια μέσα από αυτή τη ροή του χρήματος των εμπορικών πλεονασμάτων. Οπότε, αν πούμε ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα είναι 290 δις, ήταν το 2023, της Αμερικής ήταν κοντά στα 320 δις. Αυτά τα ελλείμματα, αν τα δούμε και συσσωρευτικά στο βάθος της προηγούμενης δεκαετίας, περνάνε αθρηστικά τα 3-3 για την Αμερική και 2-3 περίπου για την Ευρώπη. Που ουσιαστικά είναι μεταφορές κεφαλαίων μέσω των εμπορικών πλεονασμάτων, δηλαδή η μεταφορά πλούτου που στο παρελθόν, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, ξέρουμε ότι δόθηκαν τεράστιες μάχες για να μπορεί μία χώρα να κατακτήσει τον πλούτο της άλλης χώρας. Όπως υποστηρίζετε στο άρθρο σας, πάνω σε αυτό το σημείο που λέτε ότι ο πλούτος έτσι μεταναστεύει με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα γίνεται και μια αλλαγή στα πεδία ισχύως, θέλω να μας πείτε το εξής. Κάτι ανάλογο δεν ζήσαμε και εμείς στην εποχή των μνημονίων, με άλλους βέβαια όρους, αλλά είχαμε συνεχή δημιουργία ελλειμμάτων, είχαμε ξένους επενδυτές, απέκτησαν ένα σημαντικό ποσοστό του εθνικού κεφαλαίου και το εντοπίζετε και στο κείμενό σας, δηλαδή ακίνητα επιχειρήσεις και κρατικά ομόλογα. Και αυτό, αν το πάρουμε με κανόνες μακροοικονομία και το προεκτείνουμε, πού μπορεί να οδηγήσει?
Ναι, η χώρα μας ουσιαστικά πέρασε από μία παρόμοια διαδικασία, διότι επί πολλά χρόνια είχε εμπορικά ελλείμματα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία φυσικά τα κάλυπτε με δανεισμό και κυρίως μετά την εισαγωγή μας στο ευρώ, όπου δεν ήταν δυνατό να τυπώνουμε δικό μας νόμισμα, όπως είχαμε τη δραχμή πριν, η οποία συνεχώς υποτιμούνταν και ο πληθωρισμός ουσιαστικά κατέστρεφε και την οικονομία. Οπότε μέσα από την διαδικασία της αύξησης των δανείων βασικά για να καλύβει τα εμπορικά ελλείμματα, ουσιαστικά δηλαδή δαπανούσαμε περισσότερο από ό,τι παρήγαμε ως ολόκληρο κράτος, η συσσόρευση αυτών των δανείων κάθε χρόνο για να καλύπτεται αυτό το έλλειμμα εκτόξευσε το χρέος μας, το οποίο χρέος όλα αυτά τα χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις, για αύξηση των υποδομών και την οικονομική ανάπτυξη της ίδιας της χώρας, αλλά ουσιαστικά μεταφέρθηκε στις χώρες από όπου εισάγαμε και αναπτύχθηκαν αυτές οι χώρες και μας έμειναν τα χρέη. Και αυτό το ζήσαμε τόσο έντονα το 2009, που είχε φτάσει στο σημείο το ίδιο το κράτος να ξοδεύει 70% παραπάνω από ό,τι εισέπρατε. Είχε έξοδα 86 δισεκατομμύρια και τα έσοδά του ήταν 50 δισεκατομμύρια. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή να δανείζει 36 δισεκατομμύρια το χρόνο, όσο ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των συντάξεων, για να καταναλώνει μια κοινωνία περισσότερα από ό,τι μπορεί να παράγει. Και ακολούθησε η γνωστή κρίση, η οποία, επειδή δεν διευθετήθηκε το πρόβλημα την προηγούμενη δεκαετία, βασικά μετά το 2000 κυρίως, δεν διευθετήθηκε με σωστές πολιτικές των κυβερνώτων κομμάτων, οδηγηθήκαμε σε κρίση και η κρίση μας προσγειώνει σε μια πραγματικότητα την οποία είναι αναγκασμένοι οι επόμενοι κυβερνήτες να ακολουθήσουν και να προσαρμόσουν τις πολιτικές ανάλογα με τα ποσά τα οποία παράγει η ίδια η κοινωνία, και η ανάπτυξη πλέον στηριζόταν στην παραγωγή και όχι τόσο πολύ στο δανεισμό, όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 40 χρόνια. Εδώ να πούμε ότι ο δανεισμός δεν είναι κάτι αρνητικό. Ο δανεισμός είναι αρνητικός όταν πηγαίνει να καλύβει ελλείμματα, οπότε φεύγει από την χώρα μας, αλλά είναι πολύ θετικός όταν γίνεται σε επενδύσεις και υποδομές, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εισοδήματα. Και πολλές φορές είναι απαραίτητος, επειδή απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια να ξοδευτούν σε μία χρονιά για να δημιουργηθεί μία υποδομή, μπορούν να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου. Άρα όταν τοποθετούνται τα δανεικά χρήματα σε δαπάνες οι οποίες ξεπληρώνουν τους στόχους και το αποχρεωλήσεο, είναι υγιή να παίρνουμε δάνεια. Το μη υγιές και αυτό που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία είναι η δαπάνη περισσότερων χρημάτων από αυτόν που παράγουμε, και αυτό είναι σε κάθε επίπεδο, είτε μας ατομικά, είτε σε νοικοκυριό, είτε σε επιχείρηση, είτε και σε κράτος. Όλο αυτό που περιγράφεται είναι μια εμπειρία επώδυνη της ελληνικής περίπτωσης που τη ζήσαμε. Τι γίνεται όμως όταν σε αυτά όλα που περιγράφεται στο άρθρο σας αυτό συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά και δευτερευόντως με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, επειδή περιγράφεται ότι η δημιουργία των ελλειμμάτων φέρνει ξένους επενδυτές και αποκτούν σημαντικό κομμάτι του πλούτου, τι θα συμβεί, ας πούμε, όταν αυτές οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα αρχίσουν να έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ας πούμε, που έχουν και δικό τους νόμισμα και τυπώνουν και είναι διαφορετική λίγο η περίπτωση, αλλά πώς θα αντιδράσει μια υπερδύναμη, ας πούμε, με το αντίπαλο δέος που είναι η Κίνα?
Υπάρχουν ήδη πολλές κινέζικες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει και έχουν πάρει σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού της Αμερικής. Βέβαια η Αμερική κατάλαβε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο αθέμητος διεθνής ανταγωνισμός που δημιουργεί η Κίνα θα τη βλάψει σε βάθος χρόνου, οπότε περιόρισε μία σειρά εξαγορών αμερικάνικων επιχειρήσεων, κυρίως ψηλής τεχνολογίας, τις οποίες δεν επιτρέπει να περάσουν στα χέρια των Κινέζων. Έχουν όμως αποκτήσει σημαντικά ενεργητικά στοιχεία της Αμερικής οι Κινέζοι, και επειδή αυτή τη στιγμή αρχίζουν να βλέπουμε ένα ντόμινο εισαγωγής δασμών, ακόμα και από το όποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο να βάζει δασμούς στα κινέζικα προϊόντα και πιθανόν και στα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε τώρα οι ξένες επενδύσεις των Κινέζων να κατευθύνονται κυρίως στο Μεξικό, όπου το Μεξικό αρχίζει και έχει μια σημαντική ανάπτυξη, και προσπαθούν, βαφτίζοντας τα κινέζικα εμπορεύματα ως μεξικάνικα, να εισέλθουν μέσα από άλλη οδό στην πλούσια αγορά της Αμερικής. Και κάτι παρόμοιο δημιουργείται αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά, και είδαμε πριν μερικούς μήνες την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Σερβία, όπου προσπαθούν να στήσουν το ίδιο σενάριο, και επίσης και στην Τουρκία, ώστε να βαφτίζονται τα προϊόντα της Κίνας μέσα από μία άλλη χώρα, και μέσα από αυτή την άλλη χώρα, και κυρίως τη Σερβία από ό,τι φαίνεται, και την Ουγγαρία, να εισέρχονται στην άλλη μεγάλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συνεχίζουν οι Κινέζοι να απολαμβάνουν τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα που έχουν, τα οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι βασίζονται στον αθέμητο ανταγωνισμό, διότι η Κίνα κρατάει τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, διότι αν αναλογιστούμε ότι το ποσοστό της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία είναι κοντά στο 16,5% και της Ευρώπης είναι κοντά στο 17%, θα αναμέναμε η ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του Ιουάν να ήταν λίγο πιο κάτω, ας πούμε, από το ευρώ. Όμως δεν είναι λίγο πιο κάτω, είναι 7 φορές μικρότερη η ισοτιμία, διότι το κινέζικο καθεστώς, που είναι μια μορφή δικτακτορίας, μπορεί να κρατάει υποτιμημένο το νόμισμα, να πληρώνει με πολύ χαμηλούς μισθούς τους Κινέζους, ώστε να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει τα μεγάλα εμπορικά ελλείμματα, και είναι ένας πλεονάσματα για αυτήν και ελλείμματα για τους άλλους, και είναι ένας έμεσος τρόπος με τον οποίο, χωρίς να γίνεται ένας πόλεμος, μια πραγματική μάχη, μεταφέρεται ο πλούτος αυτών των δύο πλούσιων οικονομιών, της Ευρώπης και της Αμερικής, στην Κίνα. Αυτή είναι μια στρατηγική, μπορούμε να πούμε, ότι που έχει αναπτυχθεί από έναν Κινέζο στρατηγό, τον Σουν Τζου, τον 5ο π.Χ. αιώνα, όπου η στρατηγική έλεγε ότι διεισδύεις αθόρυβα χωρίς να κάνεις θόρυβο, και όταν καταλάβεις σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού, εδώ μιλάμε για στοιχεία του ενεργητικού, τότε μπορείς να κάνεις φανερή την παρουσία σου, διότι έχεις αποκτήσει σημαντική ισχύ, και τότε ο αντίπαλος έχει περιορισμένες δυνατότητες και κινήσεις να κάνει. Και πράγματι, η Αμερική και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, οι μόνες άμεσες κινήσεις που μπορεί να κάνουν είναι να επιβάλλουν δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα. Οι δασμοί σίγουρα θα αυξήσουν το κόστος των προϊόντων και θα συμβάλλουν περαιτέρω στον πληθωρισμό, και αυτές οι πρακτικές δεν ωφελούν το διεθνό εμπόριο. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορεί μια μεγάλη οικονομία όπως είναι τώρα της Κίνας να συναλλάσσεται στις διεθνείς συναλλαγές με αθέμητο ανταγωνισμό. Κάτι,
Κάτι τελευταίο τώρα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε τον τρόπο που λειτουργούν οι Κινέζοι και φέρατε το παράδειγμα της Σερβίας και της Κίνας και χώρες που έχουν να κάνουν και με την ευρωπαϊκή και με την αμερικανική αγορά, αυτό μπορεί να γίνει και με θυγατρικές εταιρείες, γιατί είπατε ας πούμε ότι έχει μπει ένα πλαφόν και έχει μπει ένας τρόπος ελέγχου και κάπως ανακόπτει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων των Κινέζικων στην αμερικανική αγορά. Αν τυχόν και μέσα από τα δίκτυα και αυτό που είπατε πριν με το Μεξικό, ας πούμε, αρχίσουν και στείνουν θυγατρικές εταιρείες, αυτό θα μπορεί να εστιάσει, ας πούμε, εκεί η αμερικανική κυβέρνηση για να μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο ελέγχου. Θα πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να ανακαλύψει ποιες θα είναι αυτές οι εταιρείες, διότι μπορεί να μην είναι μόνο θυγατρικές εταιρείες, πιθανόν πίσω να υπάρχουν και 2 και 3 και 5 και 10 άλλες εταιρείες και να είναι εξαιρετικά δύσκολο ή και απίθανο να φτάσει ένας έλεγχος στον πραγματικό δικαιούχο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τέτοια δεδαλώδη συστήματα μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών τα έχουμε δει και στο παρελθόν και φυσικά για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα έλεγχος σε αυτά θα πρέπει να υπάρχει πλήρη συνεργασία μεταξύ του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν ξέρουμε αν αυτή η συνεργασία θα μπορέσει να είναι πράγματι πλήρες διότι ήδη υπάρχει σημαντική διαμάχη από την ανεξέλεκτη μετανάστευση από τα σύνορα του Μεξικού προς την Αμερική και κυρίως στην περιοχή του Τέξας όπου η περιοχή του Τέξας αρχίζουν και αναπτύσσονται τάσεις ανεξαρτοποίησης του Τέξας στο εσωτερικό τους. Το σημαντικό θέμα είναι ότι ενώ οι χώρες αυτές δέχονται σημαντικές απειλές, δεν υπάρχει σήμερα εσωτερική συνοχή. Και δεν υπάρχει εσωτερική συνοχή στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου με την μεγαλύτερη γεωπολιτική και τεχνολογική δύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο των καιρών διότι ο πολιτισμός της ελεύθερης οικονομίας και της ατομικής ελευθερίας του ατόμου που έχουμε αναπτύξει με πολλές θυσίες και πολέμους όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε και αρχίζει και βάλεται κυρίως από αυταρχικά καθεστώτα δικτακτορικής διακυβέρνησης κυρίως ή μη δημοκρατικά τα οποία και συνασπίζονται μεταξύ τους και πολλές φορές έχουν και θρησκευτικά στοιχεία ενσωματώσει και βάλουν εναντίον θεσμών της Δύσης και αυτό γίνεται την ώρα που υπάρχουν και εσωτερικοί εχθροί σε αυτές τις χώρες. Το εχθροί εισαγωγικά έχουν να κάνουν με διαμάχες μεταξύ ομάδων συμφερόντων και τμήματων των κοινωνιών τα οποία διασπούν τη συνοχή των κρατών τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάμε προς το παρόν. Αυτή η έλλειψη συνοχής στην αντιμετώπιση τόσο σημαντικών προβλημάτων είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Από την άλλη μεριά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές η αίσθηση της απειλής του κινδύνου αναγκάζει τους λαούς να ενωθούν στο εσωτερικό και επειδή διανύουμε δύσκολες οικονομικές περιόδους μετά από μια ευημερία σχεδόν 3 δεκαετιών και βλέπουμε πολλές επιθετικές κινήσεις οι οποίες πίσω τους έχουν κυρίως οικονομικά κίνητρα αλλά ακόμα και κίνητρα φιλόδοξων ηγετών που νομίζουν ότι έχει έρθει η ώρα τους να αναστήσουν οράματα αυτοκρατορικά αυτή η ύπαρξη των κινδύνων ίσως να ενώσει τους λαούς και κυρίως τον δυτικό κόσμο αλλά χρειάζονται οι ηγεσίες να μπορούν να ερμηνεύσουν πώς δημιουργούνται αυτά τα γεγονότα και να δώσουν και ένα όραμα στις κοινωνίες για το πώς θα λύσουν τα προβλήματα και πώς θα προστατεύσουν τις ατομικές μας
ελευθερίες και τα δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης που με τόσο κόπο αποκτήσαμε και βλέπουμε ότι σε πολλές άλλες χώρες είναι πολύ εύκολο να χαθούν σε μια μέρα. Και δυστυχώς αυτό που είπατε με τις ισχυρές ηγεσίες υπάρχει τρομερό έλλειμμα και όλα αυτά που είπατε για την Αμερική, αν προσθέσουμε τώρα και την αστάθεια την πολιτική που επικρατεί, το πράγμα γίνεται πιο σύνθετο. Πάντως εδώ θα μας τα κουβεντιάζουμε. Κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας.